Εδώ κλείνει η πολιτική συζήτηση και ανοίγουμε άλλες συζητήσεις πολύ ωραίες, παρότι το θέμα του βιβλίου του είναι από αυτά που κάνουν τζιζ. Και εγώ του βγάζω το καπέλο που καταπιάστηκε με αυτό το θέμα, γιατί πάντα αναρωτιόμουν γιατί στην Ελλάδα δεν το συζητούμε. Έτσι και αλλιώς του βγάζω το καπέλο για το ταλέντο του και στη σκηνή και στη τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Είναι ο κύριος Στέλιος Μάινας που ήδη έχει ξεκινήσει και πλησιάζει σιγά σιγά στο Βόλο, διότι στις 8 απόψε θα το συναντήσουμε στο Σπίρερ για να παρουσιάσει το νέο του βιβλίο. Να θυμηθώ να παραγγείλω από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Στέλιο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, πρέπει να εξηγήσουμε γιατί εμένα με εγωιτεύει το θέμα του βιβλίου σου. Ο τίτλος είναι παραπλανητικός με την έννοια ότι δεν μας βοηθάει να καταλάβουμε σε τι αναφέρεται. Αλλά επειδή έχω λίγο μπει στην ιστορία, θες να μας την πεις εσύ την ιστορία? Η ιστορία είναι η ιστορία της Άννας, μιας γιατρού αναισθησιολόγου, που μετά από περιπέτειες στην προσωπική της ζωή ξεπερνάει το ιατρικό καθήκον της και φτάνει στην ενεργητική ευθανασία ασθενών που την παρακαλάνε να τους απαλλάξει από τον πόνο. Είναι μια διαδρομή του πόνου, μια διαδρομή δηλαδή που μια γυναίκα, η ηρωίδα μου αυτή, φτάνει σε σημείο να γίνει, όπως το μεγάλο ερώτημα που λέει το βιβλίο, ευεργέτης ή θενιάς. Βεβαίως, όπως πολύ σωστά προείπες, το ζήτημα είναι, ένα από τα ζητήματα μάλλον, είναι η ενεργητική ευθανασία, και απασχολεί τόσο πολύ τις ευρωπαϊκές κοινωνίες αυτό το τζιζ, όπως είπες, θέμα, που μόνο 4 χώρες σε όλη την Ευρώπη έχουν επιτρέψει την καθοδηγούμενη ιατρική ευθανασία για λόγους ιατρικούς. Και φυσικά είναι μια μακρά συζήτηση στην οποία βρίσκεται η Ευρώπη και οι κοινωνίες γενικότερα. Εννοείται ότι δεν δίνει καμία απάντηση στο βιβλίο, ούτε παίρνει μια συγκεκριμένη θέση, γιατί δεν είναι αυτή η δουλειά της λογοτεχνίας. Αλλά το βιβλίο βάζει ερωτήματα μέσα από τους ήρωές του. Και το ερώτημα που βασικά βάζει το βιβλίο μου είναι πόσο ο άνθρωπος αντέχει τον πόνο και τι κάνουμε εμείς για να απαλύνουμε τον πόνο το δικό μας και τον άλλον. Έχεις πει σε συνέντευξή σου ότι την φώνησα που τη διάβασες εκεί στα γυμνασιακά σου χρόνια, δεν την άφησες εκεί, επανήλθες και την τελευταία δεκαετία με έναν τρόπο σε στήχιωσε αυτή η ηρωίδα, που εκείνη για άλλους λόγους, γιατί έλεγε ότι η μοίρα των γυναικών δεν είναι καλή και έγινε φώνησα, αυτή η περίφημη ηρωίδα από τις πιο ισχυρές παγκοσμίως ηρωίδες, έτσι, του δικού μας Παπαδιαμάντη, που τροφοδότησε, φαντάζομαι, σε μια άλλη υπόσταση ηθική την δική σου ηρωίδα, η οποία ξεκίνησε, η ηρωίδα του βιβλίου σου, από τα μικρά της, έτσι. Θέλω να πω, πολύ σωστά το παρατήρησες, για μένα ο Παπαδιαμάντης είναι μια τεράστια έπνευση. Από όσο ξέρουμε, τουλάχιστον τη γεγονότα, τη φώνησε, την εμπνεύστηκε και ο Παπαδιαμάντης από ένα σχετικά πραγματικό ιστορικό γεγονός που συνέβη σε κάποια περιοχή της Ελλάδος όταν ζήσε ο Παπαδιαμάντης. Αλλά αυτό που εμένα μου έκανε εντύπωση μεγαλώνοντας και αναλύοντας τον Παπαδιαμάντη, βέβαια, γι' αυτό και ήταν ένα έναυσμα για μένα η φώνηση του Παπαδιαμάντη, είναι ότι η απόγνωση μιας γυναίκας που της σάλεψε το μυαλό, η απόγνωσή της από το πόνο που είχε περάσει και έφτανε στο σημείο να μην θέλει να βλέπει άλλα κορίτσια να γεννιόνται για να περάσουν αυτά που πέρασε αυτή. Έτσι. Και γίνεται φωνιάς. Αυτή η ιδέα λοιπόν του Παπαδιαμάντη, η οποία είναι και φυσικά, ξέρετε, δεν υπάρχει παρθενογέννηση, και ο Παπαδιαμάντης, πέρα από το πραγματικό γεγονός, εμπνεύστηκε ουσιαστικά από αυτόν που αγαπούσε πολύ, από τον Ντοστογεύσκη. Και ο Ντοστογεύσκη είναι η κύρια θεματική του Ντοστογεύσκη είναι ο πόνος, γιατί τον έχει βιώσει και ο ίδιος. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πεδίο, ένα δηλαδή ένα τέτοιο θέμα, είναι μια λογοτεχνική θριαλίδα που σου δίνει τη δυνατότητα
να ασχοληθείς με τα πραγματικά προβλήματα, όχι όμως ως, ως μια αστυνομική ιστορία, αλλά ως μια κοινωνιολογική, ψυχολογική και ηθική ανάλυση. Απόψε λοιπόν και μαζί και η Κάτια Σπερελάκη ταξιδεύετε μαζί, επίσης εξαιρετική ηθοποιός, που θα διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο, ενώ εσύ θα κάνεις μια live, ας το πούμε έτσι, συνέντευξη με τον Θωμά τον Κοροβίνη, τον συγγραφέα που τον ξέρουν όλοι στην περιοχή, όπως είπα, στο κτίριο Σπίρερ, πολύ κοντά στο Δημαρχείο του Βόλου, στη Μικρασία των 81. Καλό τάξιδο και αυτό το βιβλίο. Επειδή όταν αποφασίζεις να γράψεις, έχουν περάσει πολλά χρόνια, γράφεις καταπληκτικά και αυτό το βιβλίο σου είμαι βέβαιος ότι θα είναι καταπληκτικό. Το καλοκαίρι πού θα σε δούμε, Στέλιο μου? Σωτήρι μου, δεν θα δουλεύεις το καλοκαίρι. Είπα να αφήσω ένα μικρό κομμάτι. Άντε, μπράβο. Μικρό κομμάτι για να ξεκουραστώ. Αλλά θα ήταν παράληψή μου να μην σε ευχαριστήσω και δημοσίως, διότι πριν από 12 χρόνια είχα τη χαρά και την τιμή να παρουσιάσεις τα διηγήματά μου εσύ στο Βόλο. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Ξέρεις ότι σε αγαπώ για χίλιους λόγους, κυρίως για αυτό που έχεις μέσα σου και για αυτό που εμείς εισπράττουμε από εσένα, είτε όταν γράφεις είτε όταν παίζεις, όταν ερμηνεύεις. Γεια σου Στέλιο μου. Το καλό να ορίσετε απόψε στις 8 στο κτίριο Σπίρερ η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Στέλιου Μάινα.